Η μέρα έρχεται, ο Γιάννης που περπατάει φεύγει. Έλεγε μια παλιά διαφήμιση και έτσι φεύγει το παλιό μου κινητό, το Galaxy Z Fold 5, για να έρθει το νέο μου Z Fold 6. Το Fold το παλιό το πεντάρι, παλιό που λέει ο λόγο. Το χαίρεται ο φίλο μου ο Κώστας ο Κουζουλό, ξέρει αυτό και θέλει να πάρει μια γεύση τη αποσκευασία να σου πω γιατί είναι το καλύτερο κινητό για μένα και εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Για εμένα, έτσι. Γιατί απλά το καλύτερο για τον καθένα μα είναι αυτό που του κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Και για μένα είναι εργαλείο και επένδυση δουλειά. Οπότε δεν προτείνω σε κανέναν που δεν θα το χρησιμοποιήσει για να του επιστρέψει τα χρήματα που έδωσε πίσω. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι μία άσκοπη κατεμέ αγορά. Κομπλέ, Η αποσκευασίες συνεχίζεται και βλέπεις ότι δεν είναι και η καλύτερη εμπειρία πολύ φτωχή συσκευασία για τα χρήματά του και να σου πω εδώ πώς κατέληξα σε Fold. Storytime λοιπόν και στις αρχές της χρονιάς του 2024 τώρα, θέλοντας να αλλάξω το S21 Ultra σε S24 Ultra, πήγα στον φίλο μου το Θανάση στην Vodafone Χαλκίδας. Θα τον βρει στο link 3 στο bio κάπου εδώ που σου δείχνει το βελάκι, εάν χρειαστεί κάτι από Vodafone. Κλείνω παρένθεση και συνεχίζω. Ο Θανάσης γνωρίζοντας τη δουλειά που κάνω, μου λέει ακριβώς «Βρε μουρλέ, τι πα να κάνει, είσαι σοβαρό. Θα πας να πάρει S24 Ultra. Πάρε αγόρι να μου το Fold 5. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ η μεγάλη οθόνη μου, λέει στη δουλειά σου. Δε αν πάρει και το πενάκι, θα σε σώσει. Του τρελού το λε. Τώρα να σου πω πω εμφανισιακά δεν με τρέλαινε. Και δεν με τρέλαινε ακόμη, έτσι. Αλλά τελικά κατέληξε σαν ένα πολύ καλό προξενιό. Όχι μόνο το αγάπησα, Πραγματικά το λάτρεψα και το αποτέλεσμα να πάω στο νεότερο Fold 6. Συμπέρασμα. Άκου που και που κανέναν ειδικό σίγουρα ξέρει καλύτερα από σένα και φρόντισε οι αγορές σου γενικά να είναι βάση λογικής και όχι με συνέστημα. Κράτα τα αυτά τα δύο πραγματάκια που σου είπα και μόνο χαμένος δεν θα βγεις. Μ? Κομπλέ. Οκ. Okay. Τώρα μετά από πέντε μόλις μέρες συμβίωσης με το Fold 6 να σου πω τι... Φοράει τον καλύτερο μέχρι στιγμής επεξεργαστή, τον Snapdragon Gen 3 και μάλιστα υπερχρονισμένο ειδικά για τη Samsung και το AI. Ε, οι οθονάρες μέσα και έξω έγιναν λίγο καλύτερες και φωτεινότερες με maximum τα 2600 nits. Οι κάμερες παραμένουν οι ίδιες, μια χαρά είναι. Ο σχεδιασμός άλλαξε λίγο, όπως άλλαξε σχεδιαστικά λίγο και το Fold 6 το οποίο πλέον έχει έντονες γωνίες, προσωπικά μου αρέσει περισσότερο, αλλά οι ουσιώδεις διαφορές που είδα είναι οι εξής. 6,3 ιντσών προς την οθόνη, με αναλογία προς λιγάκι, 22,1 προς 9, που πλέον θυμίζει κανονικό κινητό και βολεύει πολύ περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη οθόνη που ήταν πολύ πιο λεπτή. Πλέον έχουμε μικρότερο gap στην αναδίπλωση της μεγάλης οθόνης σε σχέση με το πεντάρι, αλλά θέλει δουλειά εδώ η Samsung για να πιάσει άλλες εταιρείε Να τα λέμε και αυτά. Ε, και τι άλλο. Α, αδιαβροχοποίηση IP48. Σχεδόν απόλυτο κλείσιμο πλέον. Χωρίς και να και μου άρεσε η χρήση ελαστικού στο κλείσιμο που βοηθάει περισσότερο στους κραδασμούς. Αυτό είναι το νέο μου κινητό. Παύλα, εργαλείο δουλειάς. Και εσύ φρόντισε να αγοράζεις. Α με γνώση και Β με λογική. Τώρα για όποιον θέλει να τσεκάρει το νέο Fold 6. Απλά πάτα το bio που σου δείχνει το βελάκι κάπου εδώ, μπε στο link τη Slash Pacman και θα σου έχω το link από γνωστή πλατφόρμα σύγκριση τιμών για να μπορεί να το βρει στην καλύτερη τιμή. Αυτά για σήμερα και μην ξεχνιόμαστε. Like, share και τα λοιπά και μέχρι το επόμενο βίντεο, παιδιά, για χαρά. Bye.